Φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Συλλόγου Ενωμένων του Νοσοκομείου Πρέβεζες, θα σας καλωσορίσουμε σε αυτήν την σύσκεψη που διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Πρέβεζες του ΚΚΕ. Να καλωσορίσουμε τον Γενικό Γραμματέα στην Πρέβεζα και στην απόψινή σύσκεψη και να αναφέρουμε ότι η χρονική περίοδος στην οποία διεξάγεται αυτή η σημαντική σύσκεψη είναι μια χρονική περίοδος καμπή, θα λέγαμε, για την ύπαρξη, για το ίδιο το νοσοκομείο, διότι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα προνούσε κάποιος να πει ότι διακυβεύεται ακόμα και η ίδια ύπαρξή του. Ένας άλλος επίσης σπουδαίος λόγος για τον οποίο έτσι σηματοδοτεί η σημερινή σύσκεψη είναι ότι δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο θα το κρατήσουμε αυτό το νοσοκομείο στη ζωή και θα το αναβαθμίσουμε, που δεν είναι άλλος από την οργανωμένη πάλη του Πρεβεζάνικου κινήματος. Εδώ πέρα το νοσοκομείο Πρέβεζες ιδρύθηκε και λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 70 περίπου. Διαδραματίζει σε επίπεδο τομέα υγείας ένα πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ρόλο. Είναι η μοναδική δημόσια και ιδιωτική δομή δευτεροβάθμια που υπάρχει εδώ πέρα στο νομό της Πρέβεζας. Και ως εκ τούτου πλούσιοι και φτωχοί σε αυτό το νοσοκομείο έρχονται. Καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά βαριά, δηλαδή να υποστηρίξει τη ζωή σε βαραίους πάσχοντες. Πολλούς από αυτούς καταφέρνει και τους θεραπεύει και παίρνουν εξιτήρια από αυτό το νοσοκομείο. Επίσης, παίζει, διαδραματίζει και ένα ρόλο σημαντικό στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. Ενδεικτικά, να σας πω δύο νούμερα, ότι το 2019, αμέσως πριν από την έναρξη της πανδημίας, στο νοσοκομείο της Πρέβεζας πέρασαν από τα εξωτερικά γιατρία πάνω από 72.000 ασθενείς και νοσηλεύτηκαν στις διάφορες κλινικές του πάνω από 5.000 άτομα. Τα νούμερα αυτά είναι ενδεικτικά της σπουδαιότητας που υπάρχει να υφίσταται αυτό το νοσοκομείο, και το λέμε με έμφαση διότι υπάρχουν σχεδιασμοί και προσεργασίες και από αυτή την κυβέρνηση αλλά και με αυτοκόσμο τα προηγούμενα χρόνια να συγχωνευτεί με το νοσοκομείο της Λευκάδας. Τα νούμερα αυτά επίσης, να ξέρετε, ότι θα ήταν πολλαπλάσια αν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν δύο ορθοπαιδικοί ακόμη και δεν χρειάζεται να διακομίζουμε όλα τα ορθοπαιδικά περιστατικά καλοκαιριάτικα με τόσα τροχαία που γίνονται εδώ πέρα στα Γιάννενα για να χειρουργηθούν. Θα ήταν πολλαπλάσια αν υπήρχε ένας ακόμα οφθαλμίατρος και ο αντίστοιχος εξοπλισμός, ώστε να μπορούν με το διευθυντή εδώ της ιατρικής υπηρεσίας να γίνονται και χειρουργία καταράκτη, τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κτλ. Το νοσοκομείο τώρα της Πρέβεζας, εκτός από τον ρόλο που παίζει ως υγειονομική δομή, παίζει και έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο και υπό αυτήν την έννοια αποτελεί έναν βασικό κοινωνικό συνθετικό κρίκο. Δηλαδή, χωρίς αυτόν θα είχε άλλη μορφή η πόλη της Πρέβεζας. Και ποιος είναι αυτός ο κοινωνικός, κοινωνικο-οικονομικός ρόλος ο οποίος παίζει? Καταρχάς, εδώ πέρα στην Πρέβεζα όλοι γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να επεκταθώ πάρα πολύ από αυτού, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων είναι φτωχά λαϊκά στρώματα. Εργάτες, αγρότες, άνεργοι, ψαράδες, συνταξιούχοι κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να γνωρίζουν ότι δεν έχουν να βγάλουν το μήνα, αλλά ξέροντας την ύπαρξη εδώ πέρα της δημόσιας δομής, ξέρουν ότι αν κάτι τους συμβεί, μια αρρώστια, μια ας πούμε αβαρία στην υγεία τους, ξέρουν ότι θα προσφύγουν εδώ ή με τον Α ή τον Β τρόπο θα βρουν μια λύση. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ρωμά, μετανάστες από Ασία, όπως ας πούμε οι Πακιστανοί που πολλοί είναι εδώ πέρα και εργάζονται στο νομό της Πρέβεζας, βρίσκουν κυριολεκτικά καταφύγιο στο νοσοκομείο και σε μεγάλο βαθμό περιθάλπτονται και αντιμετωπίζονται εδώ. Τρίτη ομάδα είναι ηλικιωμένοι ασθενείς οι οποίοι στερούνται κοινωνικού ιστού, τα παιδιά τους μετανάστες, ή εσωτερικοί στην Αθήνα ή εξωτερικοί στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα επιβίωναν αν δεν υπήρχε αυτή η δημόσια δομή η οποία θα τους παρήχε υγειονομική προστασία και σε μεγάλο βαθμό θα τους έλυνε και μέρος των κοινωνικών τους προβλημάτων, γιατί οι κοινωνικές δομές δυστυχώς εδώ πέρα στην Πρέβεζα δεν υπάρχουν. Στη σφαίρα της κοινωνικο-οικονομικής ζωής το νοσοκομείο της Πρέβεζας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Είναι ένας χώρος δουλειάς
στον οποίο εργάζονται πάνω από 250 εργαζόμενοι και 250 οικογένειες παίρνουν ένα μεροκάματο και βοηθάνε κάπως έτσι και την τοπική κοινωνία. Εμπεδώνουν ένα αίσθημα ασφάλειας σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι εδώ από την Πρέβεζαν και μένουν στην Αθήνα ή στο εξωτερικό και με τις οικονομίες τους φτιάξαν ένα σπίτι εδώ πέρα για να έρθουν να μένουν στα Γεράματα και ξέρουν ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο και θα επιστρέψουν. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται το καλοκαίρι, Πρεβεζάνοι οι πυρώτες, να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Επίσης, βοηθάει στο να αναπτυχθεί η ακαδημαϊκή δραστηριότητα, οι σχολές, δηλαδή ας πούμε, είναι υποστηρικτικός προς την ύπαρξη της χρηματοοικονομικής σχολής που υπάρχει εδώ στην Πρέβεζα και των ναυτικών σχολών, γιατί οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε μια πόλη που ξέρουν ότι υπάρχει ένα νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, διαδραματίζει έτσι μια πολύπλευρη δράση. Νομίζω όλα τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της επαρχίας παίζουν αυτόν τον ρόλο και υπό αυτή την έννοια αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεχτικούς κοινωνικούς κρίκους εδώ της τοπικής κοινωνίας. Αυτή λοιπόν η δομή του νοσοκομείου της Πρέβεζας τα τελευταία τουλάχιστον 12 χρόνια βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει μια σοβαρή υποβάθμιση και μια σοβαρή απαξίωση. Αιτία αυτής της υποβάθμισης και αυτής της απαξίωσης, η οποία είναι εμφανής, ας πούμε, δηλαδή άμα περιηγηθείτε τους χώρους μπορείτε πολύ εύκολα να το διαπιστώσετε, εδράζει σε πολιτικές επιλογές οι οποίες ακολουθήθηκαν τα τελευταία 12 χρόνια, δηλαδή από την παγκόσμια οικονομική καπιταλιστική κρίση μέχρι σήμερα, και οι οποίες βάζουν τα νοσοκομεία σε μια λογική κόστος-οφέλους, στη λογική ότι θα πρέπει να είναι επιχειρηματικές μονάδες με οικονομική αυτοτέλεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα νοσοκομείο με μια τέτοια λογική αποκλείει ασθενείς οι οποίοι δεν είναι καλοί πελάτες, που ουσιαστικά είναι η πλειοψηφία εδώ πέρα των Πρεβεζάνων, γιατί δεν έχουν εισοδήματα. Αυτή τώρα η πολιτική λογική έχει ως αποτέλεσμα μια σειρά από πολιτικές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται στα νοσοκομεία της χώρας και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Οι πολιτικές αυτές πρακτικές αποτυπώνονται πρώτον στη χαμηλή χρηματοδότηση. Από το 2010 μέχρι σήμερα η κρατική χρηματοδότηση και για το νοσοκομείο Πρέβεζας είναι ένα κλάσμα αυτού που ήταν πριν από 10-12 χρόνια. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνεται συντήρηση στο κτίριο, να μην μπορεί να γίνεται συντήρηση στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, να μην μπορεί να ανανεωθεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, να μην μπορούν να καλύψουν κάποιες ανάγκες σε μισθοδοσία ελαστικά εργαζόμενων οι οποίες προκύπτουν από τη χρηματοδότηση και ούτω καθεξής. Άλλη πολιτική πρακτική η οποία εδράζει πάνω σε αυτή την πολιτική λογική που είπαμε πριν είναι η μείωση των οργανισμών. Το 2012, αρχές 2013, ο οργανισμός του νοσοκομείου εδώ Πρέβεζας μειώθηκε κατά 30% και αυτός ο οργανισμός, παρόλο στις υποσχέσεις, διαχρονικά δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα. Και φτάνουμε στο αντιφατικό, να έχουμε τους νοσηλευτές εδώ πέρα να δουλεύουν ατελείωτες βάρδιες, να είναι εκτεθειμένοι σε επαγγελματικό κίνδυνο σοβαρό, να μην μπορούν να πάρουν τα ρεπό τους, να μην μπορούν να πάρουν άδειες και να φαίνεται ότι έχει πληρότητα 100% σε οργανικές θέσεις. Να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι 65 και 66 χρονών, να έχουν προβλήματα υγείας, να μην βλέπουν, να μην ακούν και να μην μπορούν να πάρουν σύνταξη και να πρέπει να κάνουν 15 εφημερίες το μήνα. Ναι. Εντάξει, αυτά τα οποία ήθελα πιο πολύ να πω, κοιτάξτε, δεν θα σας καθυστερήσω πάρα πολύ, είναι ότι ήθελα να βάλω τη σπουδαιότητα που υπάρχει. Τώρα ως προς τα κτηριακά της ελέγχωσης της υποδομής του συμβασιούχους, τα είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα πούν εδώ και οι συνάδελφοι. Εδώ ο συνάδελφος από τους αγρότες θα μας πει τι γίνεται και στα κέντρα υγείας. Θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Πρέβεζας, που σε αυτή την κατάσταση, δεν κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ειδικά εδώ μπροστά στην πανδημία, βγήκαμε μπροστά και προασπιστήκαμε όχι μόνο το δικαίωμα για δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας του Πρεβεζαγιά Νικολάου, αλλά και το δικαίωμα να διατηρήσει και να μην απεμπολίσει
βασικά κατοχυρωμένα δικαιώματα που τα κατοχύρωσε με αιματηρούς αγώνες, όπως το δικαίωμα της συνάθρησης και το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Γιατί και αυτά αμφισβητήθηκαν μέσα στην περίοδο της πανδημίας με τις πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ήθελε να μας βάλει στον πάγο. Εδώ, τον Απρίλιο του 2020, μπροστά στην πύλη, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Πρέβεζας, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές από άλλους χώρους δουλειάς, σταθήκανε όρθιοι παρά τις απαγορεύσεις μπροστά στην αστυνομική δύναμη και σπάσανε αυτή τη σιωπή, αυτό το γύψο τον οποίο ήθελαν να μας βάλουν και καταφέραμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε. Να γίνουν κάποιες προσλήψεις, να γίνει στο νοσοκομείο να υπάρξει κάποιος, ας πούμε, αναβάθμιση του εξοπλισμού σε αναπνευστήρες που ήταν για τον κορονοϊό κτλ. Πετύχαμε κάποιες μικρές νίκες. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθούμε, δηλαδή ο δρόμος της οργανωμένης πάλης, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι εύκολος. Έχει αντιξοότητες, μπορεί να έχει απογοητεύσεις. Είναι απογοητεύσεις, ας πούμε, που σπέρνει η σημερινή κυβέρνηση, οι απογοητεύσεις που έσπηραν οι φρούδες ελπίδες της προηγούμενης. Μπορεί να είναι ένας δρόμος που μπορεί να έχει, ας πούμε, δυσκολίες, αλλά μπορεί να έχει και ξεσπάσματα, αλλά είναι, πώς να το κάνουμε, είναι ένας μονόδρομος. Είναι ένας μονόδρομος ο οποίος σήμερα που η κυρία είναι δύσκολη, μπορεί να μας εξασφαλίσει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας χωρίς να μας τσαλαπατάει η εργοδοσία, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα σωματείο και θα φοβάται, και αύριο που θα έρθουν αυτά τα ξεσπάσματα, με αυτόν τον τρόπο, τον τρόπο της οργανωμένης πάλης, θα καταφέρουμε να φύγουμε, να βγούμε στο προσκήνιο του κοινωνικού βίου και από κομπάρση που είμαστε σήμερα, να γίνουμε αυτό που λέει ο μεγάλος Βάρναλης, η πλαστουργή της μιας ζωής. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ.